Όπως καταλάβαμε, άλλη μια προετοιμασία ξεκινάει και επίσημα. Κάναμε τα τεστ μας. 10 Δευτέρου του 2024 επανέρχομαι στη Γερμανία με πολύ μεγάλο fight. Ήρθαμε να κάνουμε όλα μας τα τεστ για αντοχή και τα λοιπά στο Nutrilab μαζί με το γιατρό μου εδώ, τον δόκτωρα, τον Κωνσταντίνο Μπάρδη. Και να σας εξηγήσω ότι με το συγκεκριμένο μηχάνημα πραγματοποιείται η ιατρική αξιολόγηση δεικτών υγείας, από όπου θα λάβουμε αποτελέσματα πιο ιατρικά, όπως είναι το σπλαχνικό σας λίπος, τα επίπεδα υδάτωσής σας, ο οξυδωτικός μεταβολισμός, η μεταβολική σας ηλικία, τη μυϊκή σας μάζα συνολικά αλλά και σε κάθε τμήμα ξεχωριστά, καθώς και το συνολικό σας λίπος. Ετοιμαζόμαστε για τα τεστ. Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα, για να δούμε που είμαστε. Φυσικά φαινόμαστε καλά, το αερόβιο είναι το θέμα. Ωραίος. Τέλεια. Ανεβαίνεις επάνω στο διάδρομο. Το να κάνει ένα κομπί στις μετρήσεις έχει νόημα. Έχει νόημα να κάνει φυσικά. Βρίσκουμε σε αυτόν, όπως και στους επαγγελματίες αθλητές, ζώνες προπόνησης. Και σε συνεργασία με τον προπονητή του μπορεί να βγάζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης για να δουλεύει περισσότερο την αναπνευστική του ικανότητα σε κάποιες συγκεκριμένες ζώνες που βγάζουμε και εμείς εδώ. Τώρα το Γιάννη μας ενδιαφέρει περισσότερο η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, δηλαδή πόσο οξυγόνο μπορεί να καταναλώσει στους πνεύμονές του. Γιατί αυτός είναι και ένας δείκτης φυσικής κατάστασης. Αν έχει βελτιωθεί από την προηγούμενη φορά. Άρα λοιπόν μπαίνουμε στο κομμάτι των συγκρίσεων, όπως λέμε. Το VO2 Max. Το VO2 Max. Ναι. Επίσης, αυτή τη στιγμή ο Γιάννης το έχουμε φορέσει κάποια συγκεκριμένα και ειδικά τσιρότα, τα οποία έχουν μια ειδική μεμβράνη, η οποία απορροφά πολύ τον υδρότα του. Και μέσω κάποιων διεργασιών, αφού τελειώνει το τεστ και έχει υδρώσει πάρα πολύ, θα βάζουμε τα τσιρότα σε ειδικά αντιδραστήρια και μπορούμε να βρούμε το κάλιο και το νάτριο στον υδρότα του. Άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε αν έχει πολλούς ηλεκτρολίτες στον υδρότα του και του προτείνουμε κάποιους συγκεκριμένους ηλεκτρολίτες για να αναπληρώνει ακόμα καλύτερα το χαμένο του υδρότα. Άρα λοιπόν να μειώνονται και οι πιθανότητες κραμπών κτλ. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, όσο μάλλον και τη διάρκεια του αγώνα που μας ενδιαφέρει πολύ. Εδώ για να μου αντιγράψαμε το τεστ που είχες κάνει ως προς το κομμάτι της έντασης της άσκησης κάθε φορά. Δηλαδή ξεκινήσαμε και σήμερα με 7 χιλιόμετρα την ώρα, κάθε ένα λεπτό αυξάναμε ένα χιλιόμετρο και από ένα σύνομο και μετά κάναμε δίλεπτο. Το καλό είναι ότι άντεξες παραπάνω, άρα είχες μεγαλύτερη ένταση άσκησης αυτή τη φορά, άρα έχεις βελτιωθεί ως προς την ταχύτητα του πρωτοκόλλου. Από εκεί πέρα όμως, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι βελτίωσες αυτό που λέμε την μέγιστη πρόληψη οξυγόνου. Πάμε να δούμε το λίπος σου. Στις 18 Εβδόμου του 2023 ήταν 11,2. Σήμερα, φίλε μου, είσαι 8,9. Είσαι ακόμα καλύτερα ως προς το λίπος. Και χοντρός και γραμμωμένος. Ακόμα καλύτερα. Η μυϊκή σου μάζα και η συνολική σου μυϊκή μάζα από 79,2 σήμερα είναι 82,9. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχεις κάνει το απόλυτο. Έχεις στεγνώσει και έχεις πάρει και μυϊκή μάζα. Και το σπλαχνικό σου λίπος παραμένει μηδενικό. Η αλήθεια είναι ότι τώρα είμαι καλά και λέω γιατί δεν έκανα λίγο ακόμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά πήγαμε καλά. Πήγαμε καλύτερα την προηγούμενη φορά, δηλαδή πριν από την προετοιμασία μου για τον προηγούμενο αγώνα. Οπότε, ερχόμαστε. Σε ευλογησία, πώς είσαι? Είμαι καλά. Εδώ, Γιάννη μου, είναι σημείο 0. Όσο το δυνατόν πιο ψηλά και αγγίξεις την πράσινη ζώνη σύμφωνα με την δικιά σου ηλικιακή κατηγορία και το φύλλο, όπως φαίνεται εδώ στο γραφηματάκι μας, και βλέπουμε αν έχεις καλή ευληγησία ή όχι. Male, 30 έως 39 ετών, σωστά. Για να είσαι καλός ευλίγιστος και να έχεις άριστη πλησία, πρέπει να είσαι περίπου 10 με 12 πόντους πάνω από τα δάχτυλα των ποδιών σου. Εκεί, 12. Τελείως. Σηκώνεσαι με παπούτσια, κάνει λίγο προβολά. Η αλτικότητά σου και η εκρηκτικότητά σου και η δύναμή σου στα κάτω σου άκρα έχουν βελτιωθεί περίπου ένα 3 με 4% στα κάτω σου άκρα σου αυτή τη στιγμή η δύναμή σου. Και αυτό μεταφράζεται επειδή βελτίωσες τη συνολική σου μυϊκή μάζα, η οποία αυτή έγινε η αύξηση της μυϊκής μάζας και από τα κάτω σου άκρα. Ανάλογα λοιπόν με την ηλικιακή σου κατηγορία και το φύλλο μπορούμε να δούμε πού βρίσκεσαι σε παγκόσμιο επίπεδο, φυσική σου κατάσταση. Βρίσκεσαι ήδη στο high level, είναι αντιαφισβήτητο αυτό ότι είσαι στο high level φυσικής κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ για όλα εγώ και για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια.
Ευχαριστούμε πολύ γιατί μας εμπιστεύεται όλα αυτά τα χρόνια ο Γιάννης. Δεν τον φοβάμαι, είναι ένα παιδί με πάθος και αγάπη για αυτό που κάνει. Κάθε φορά που έρχεσαι βάζει λιθαράκι. Πήγαμε καλά. Σε όλα. Πήγαμε καλά, πήγαμε καλά. Είσαι φοβερός. Ευχαριστούμε. Πάμε μόνο για Νίκη. Καλά, Γιάννη. Ευχαριστώ. Παιδες, like και subscribe στο κανάλι μου στο YouTube.